να χαιρετήσω κι εγώ με τη σειρά μου τους ανά την Ελλάδα φοιτητές ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, τους κατά τεκμήριον καλύτερους μηχανικούς της Ελλάδας. Να τους χαιρετήσω στα καλύτερά τους, γιατί αυτό ακριβώς πρέπει να κάνετε, να σχεδιάζετε, να δημιουργείτε, να οργανώνετε πράγματα και όχι να κυνηγάτε το 5 ή στην 5η προσπάθεια. Να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές όλους που βοήθησαν και θα βοηθήσουν τις επόμενες μέρες και να καλωσορίσω, να παρουσιάσω τον ομιλητή της τελευταίας συνεδρίας της ημέρας, τον καθηγητή Γιώργο Μητακίδη. Ο Γιώργος Μητακίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1945 και μετά από μια εντυπωσιακή πραγματικά πορεία σπούδασε στο Cornell, πέρασε από τα πανεπιστήμια του MIT, του Cornell και του Rochester και επέστρεψε στην Ελλάδα, στην Πάτρα, όπου εκλέχθηκε καθηγητής μαθηματικής λογικής στο τμήμα των μαθηματικών. Είδατε ίσως όλες τις τιμές που του έχουν επιδαψιλεύσει διάφορα πανεπιστήμια και ακαδημίες επιστημών ανά τον κόσμο. Ο κύριος Μητακίδης, μεταξύ άλλων, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία του World Wide Web, συνεργαζόμενος με τον Tim Berners-Lee και τον Μιχάλη Δερτούζο από το MIT. Έχει δράσει για πολλά χρόνια σαν υπεύθυνος ερευνητικής πολιτικής στην Ευρώπη σε διάφορα φόρα και έχει διαχειριστεί μεγάλα ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο κύριος Μητακίδης τα τελευταία χρόνια είναι επιστημονικός σύμβουλος στην Επιστημονική Επιτροπή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος με επισπεύδον τμήμα το μαθηματικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την επιστήμη του διαδικτύου και ασχολείται εδώ και αρκετό καιρό με αυτό που ονομάζεται Semantic Web, το σημασιολογικό ιστό, που όλοι μας θεωρούμε ότι είναι η μετεξέλιξη του web όπως το ξέρουμε σήμερα. Κύριε Μητακίδη, χαρά μας που σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Γεια σας. Χαρά δική μου και που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και που βρίσκομαι μεταξύ συναδέλφων, γιατί το πτυχίο μου και εγώ το πήρα σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός κάποιες δεκαετίες πριν, αλλά ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Και αυτό που θέλω να κάνω σήμερα είναι να σας πω μερικά πράγματα για το πώς ενδεχομένως να εξελιχθεί ο κλάδος αυτός με τον οποίο ασχολείστε προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, κοιτώντας ταυτόχρονα μαζί με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και ορισμένες παγίδες. Γιατί εσείς θα είστε η γενιά που θα κληθεί και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και ενδεχομένως να κάνει και κάτι για τις αρνητικές πλευρές αυτών που έρχονται. Ο τίτλος είναι «Ψηφιακός διαφωτισμός». Θα εξηγήσω γιατί αυτός ο κάπως κουλτουριάρικος ίσως τίτλος. Αλλά θα επικεντρωθώ σε τρεις πλευρές. Στο ποιες είναι οι εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία των ψηφιακών πραγμάτων, στο πώς αλλάζει η εκπαίδευση, οι δεξιότητες, δηλαδή τι θα κληθείτε εσείς να κάνετε στη δική σας καριέρα
αλλά και πώς θα εκπαιδεύονται αυτοί που θα σας ακολουθήσουν. Και θα κλείσω με μερικά λόγια για το τι μπορείτε εσείς να κάνετε, έτσι ώστε ο επερχόμενος ψηφιακός κόσμος να είναι λίγο καλύτερος από ό,τι προδιαγράφεται μέχρι τώρα. Ξεκινάμε. Η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας ποτέ δεν άφησε την κοινωνία, τον κόσμο γενικότερα, χωρίς να τον αλλάζει διαρκώς. Από τις πρώτες μέρες της γεωργικής εποχής, η τεχνολογία ήταν αυτή που οδήγησε στην νεολιθική εποχή, στη δημιουργία των πόλεων. Οι άνθρωποι άρχισαν να ζουν μαζί. Επειδή ζούσαν μαζί, έπρεπε να αναπτύξουν ορισμένα άλλα πράγματα. Ήρθε η βιομηχανική επανάσταση, η οποία πάλι άλλαξε τον τρόπο ζωής. Ο κόσμος μετακινήθηκε προς τις μεγάλες πόλεις. Η εκπαίδευση, όπως την ξέρουμε σήμερα, η μαζική, ηλικιακά διαστρωματωμένη εκπαίδευση, τότε ξεκίνησε. Και μπαίνουμε τώρα έχουμε μπει μάλλον στην ψηφιακή εποχή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Κάπου εκεί, στον 18ο αιώνα, έγινε και κάτι που διαμόρφωσε τον κόσμο όπως το ξέρουμε σήμερα. Και αυτό το κάτι ήταν το κίνημα του διαφωτισμού. Οπότε πριν σας πω πράγματα για τον ψηφιακό διαφωτισμό, θα μου επιτρέψετε για λίγο μια έτσι ιστορική επισκόπηση του τι έγινε στον original διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός ξεκίνησε από παρέες ανθρώπων, δηλαδή δεν ήταν κανένα κυβερνητικό πρόγραμμα, ίσως και γι' αυτό πέτυχε. Ανθρώπων του πνεύματος ως επιτοπλίστων, οι οποίοι μαζευόταν σε παρέες, σε καφενεία, σε πανδοχεία και κουβέντιαζαν για το τι γίνεται στην επιστήμη, τι γίνεται στην κοινωνία, γενικά. Ήτανε παρέες φίλων. Στην Αγγλία ήταν οι λεγόμενοι «lunars», οι οποίοι μάλιστα αποκαλούσαν τα καφενεία στα οποία σύχναζαν τα πανεπιστήμια της Πεντάρας. Πανεπιστήμια της Πεντάρας γιατί κόστιζε μια πεντάρα, ένα πένι, για να πάρεις μια κούπα καφέ. Και αυτό σου έδινε το δικαίωμα να ακούς και έτσι μάθαινες. Μην ξεχνάμε ότι τότε η μαζική εκπαίδευση δεν υπήρχε. Δηλαδή πηγαίναν νέοι άνθρωποι για να μάθουν. Και ταυτόχρονα ήταν οι πιο παλαιοί, ορισμένους βλέπετε εκεί, ο Ντιντερό με το όραμα της μεγάλης εγκυκλοπαίδειας, όπου η ιδέα ήταν να μαζευτεί όλη η υπάρχουσα ανθρώπινη γνώση και να ταξινομηθεί. Σκεφτείτε λιγάκι, για όσους από εσάς έχετε ασχοληθεί, το τι γίνεται σήμερα με το σημασιολογικό ιστό και τις οντολογίες. Δηλαδή, ο Ντιντερό έφτιαχνε μια οντολογία της υπάρχουσας γνώσης τότε. Κατάφερε να μαζέψει ανθρώπους τριγύρω του, όπως ο Νταλαμπέρ, μαθηματικός, φυσικός, ο οποίος έχει γράψει και την εισαγωγή σε αυτή την εγκυκλοπαίδεια, που κατά κάποιον τρόπο η εισαγωγή τώρα είναι πιο ενδιαφέρουσα από την εγκυκλοπαίδεια. Η εγκυκλοπαίδεια είναι παροχημένη, αλλά οι σκέψεις του Νταλαμπέρ, εάν καθίσετε και διαβάσετε αυτή την εισαγωγή, είναι σαν να μιλάει για το μέλλον του παγκόσμιου ιστού.
Ήταν άλλοι ο Βολτέρος, ο Άνταμ Σμιθ, οικονομολόγος, αλλά περισσότερο ηθικός φιλόσοφος, a moral philosopher. Δηλαδή δεν ήταν οικονομολόγος του είδους να μετρήσουμε αυτό ή να μετρήσουμε εκείνο ή να κάνουμε κάποιο μοντέλο που συνήθως δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά μιλούσε για τον κόσμο όπως θα μπορούσε να είναι και σπάνια σήμερα γίνεται καταληπτό το βάθος της σκέψης του. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ο οποίος ήταν περισσότερο έτσι περαστικός, αλλά αυτός ήταν που μεταλαμπάδευσε τα κύρια μηνύματα του διαφωτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο νέο κόσμο, και εκεί πια ρίζωσε για τα καλά. Δηλαδή, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι καθαρά, αν θέλετε, αντιγραφή των βασικών αρχών του διαφωτισμού. Οπότε, καλός ή κακός, ισχύει αυτό που είπα πριν, ότι το κίνημα του διαφωτισμού άλλαξε τον κόσμο και έβαλε τις βάσεις για ένα μεγάλο μέρος αυτού που ζούμε σήμερα. Ένα ιδιαίτερο σύνθημα, σλόγγαν της εποχής, ήταν το «Sapere aude», δηλαδή «τόλμα να μάθεις». Ήταν η πρόκληση στους ανθρώπους να μάθουν. Να μάθουν το τι γίνεται στην επιστήμη, τι γίνεται στη φιλοσοφία, γενικά. Ένα κάλεσμα προς την γνώση. Υπήρχαν και άλλοι. Ανέφερα αυτούς που ήταν οι πιο εμβληματικοί, αλλά υπήρχαν και άλλοι που τους γνωρίζετε, όπως τους γνώριζα και εγώ, αλλά βέβαια όταν τα διάβαζα αυτά όταν ήμουν 15 χρονών, το Ροβισσόνα Κρούσο και αυτό, δεν καταλάβαινα τίποτε από τα μηνύματα του διαφωτισμού που περιείχαν. Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ και άλλα. Επίσης, άνθησε η μουσική την περίοδο αυτή και είναι τώρα 2 χρόνια που το ψάχνω αυτό και δεν έχω βρει την απάντηση. Δεν έγινε τίποτα αξιόλογο στη ζωγραφική. Η ζωγραφική σαν να κοιμήθηκε για περίπου 1,5 αιώνα. Αυτό κάποιος ιστορικός ίσως να το αναλύσει κάποια μέρα. Αλλά σε όλα τα άλλα πράγματα, γράμματα, τέχνες, επιστήμες, πήραν όλα φωτιά. Λοιπόν, και κλείνω την ιστορική αναδρομή με τα εξής. Αυτά ήταν οι κύριες αρχές του διαφωτισμού. Η χειραφέτηση και αυτονόμηση του ατόμου. Με χειροπιαστή έννοια, δηλαδή να μην εξαρτάται το άτομο είτε από την πολιτική εξουσία, ούτε από την εκκλησία. Να γνωρίζει αρκετά πράγματα ώστε να μπορεί να κρίνει, να αποφασίζει και μετά να επιλέγει του τι θα κάνει. Αυτή ήταν ριζοσπαστική ιδέα για την εποχή της. Η εποχή του διαφωτισμού διακρινόταν από αισιοδοξία, δηλαδή ότι μπορούμε με το μυαλό μας, με τη σκέψη μας, με τη δουλειά μας να πάμε μπροστά, αλλά υπήρχε και σκεπτικισμός, δηλαδή δεν υπήρχε, αν θέλετε, μια χαζοχαρούμενη αισιοδοξία ότι με την επιστήμη, με τη θετική σκέψη θα κυριεύσουμε τα πάντα. Υπήρχαν φωνές που έλεγαν, για στάσου, ο κόσμος είναι πολύπλοκο πράγμα, η επιστήμη και ο καθαρός λόγος μας επιτρέπει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα, αλλά όχι τα πάντα. Ήταν η εποχή που έγινε και η επίσημη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δικαιωμάτων του ατόμου, έναντι της πολιτείας, έναντι της εκκλησίας, έναντι των αρχών γενικότερα. Και ήταν η εποχή που δημιουργήθηκε η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Για να μην μιλήσω περισσότερο, απλώς να πω ότι δεν θέλω με κανέναν τρόπο να δώσω την εντύπωση ότι ο διαφωτισμός ήταν
μια χαρούμενη εποχή, που όλα γινόταν ωραία, φως, καθαρή σκέψη. Έγιναν και πολλά στραβά. Έγιναν αυτά που ακολούθησαν την Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση, αυτή καθεαυτή, έφερε πολλά και σπουδαία μηνύματα. Αλλά βέβαια, στόχος της δεν ήταν να ξαναφέρει τους διαδόχους του Ναπολέοντα ως αυτοκράτορες. Αλλά άφησε πράγματα, δηλαδή το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε σήμερα. Άκουσα σε μία ομιλία πρόσφατα κάποιον να λέει ότι αν ερχόταν σήμερα ένας αξιωματικός του Ναπολέοντα, δηλαδή αν είχε κοιμηθεί σαν τον Ριπ Βαν Ουίνκλ και ξυπνούσε τώρα, δεν θα αναγνώριζε τις πόλεις, δεν θα αναγνώριζε πολλά πράγματα, αλλά αν τον πήγαιναν σε ένα σχολείο, θα αναγνώριζε τα πάντα. Δεν έχει αλλάξει τίποτε από τότε. Τα σχολεία σήμερα λειτουργούν με βάση το σύστημα εκείνο. Και ενδεχομένως είναι καιρός να αλλάξει αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε στην ψηφιακή εποχή και να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να εμπνευστούμε από τις αρχές του διαφωτισμού. Σίγουρα η αρχή της ελεύθερης έκφρασης, της δυνατότητας να επικοινωνεί κανείς για σχεδόν οποιοδήποτε θέμα ανά τον κόσμο, ισχύει. Δηλαδή, τότε απλώς γινόταν πιο σιγά. Κάποιος είπε ότι οι ιδέες της εποχής του διαφωτισμού κινήθηκαν πάνω στα ψηλά κατάρτια των εμπορικών πλοίων. Ήταν η βιομηχανική επανάσταση, πλοία ταξίδευαν, κουβαλούσαν γράμματα, ιδέες που ήταν πίσω από αυτά. Υπάρχουν ευκαιρίες, όπως θα δούμε και αργότερα, και ειδικά σε κλάδους που είναι του δικού σας επαγγέλματος. Ευκαιρίες για καινοτομία, για νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν καινοτόμες, εξωστρεφείς ιδέες, χωρίς μεγάλο κεφάλαιο, χωρίς μεγάλο αρχικό κόστος επένδυσης. Έχει αρχίσει η συζήτηση για νέα πρότυπα εκπαίδευσης, αλλά και επιχειρηματικότητας. Και, όπως θα παρακολουθείτε στη συζήτηση τώρα, τελευταία της έκδοση είναι με αυτά που έβγαλε στη φόρα ο Snowden από την NSA. Μια νέα διατύπωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, έχουμε αυτά τα δικαιώματα ή θα θέλαμε να τα έχουμε στην ψηφιακή εποχή ή είμαστε άοπλοι και ανυπεράσπιστοι έναντι είτε μεγάλων εταιριών είτε κυβερνήσεων. Και τέλος, το όνειρο του Ντιντερό, η εγκυκλοπαίδεια που περιλαμβάνει, ταξινομεί και παρουσιάζει όλη την ανθρώπινη γνώση, αυτό είναι πλέον ο παγκόσμιος ιστός. Είναι μία κυβωτός της γνώσης, η οποία συνεχίζει να επεκτείνεται και χωρίς να έχει κανένα όριο εξ αρχής. Φέτος γιορτάζονται τα 25 χρόνια του web, που είναι το έμβλημα της ψηφιακής εποχής. Η επίσημη γιορτή έγινε στις 12 Μαρτίου. Ρώτησα τον Tim Berners-Lee, γιατί είχε έρθει σε μια συνάντηση για τον ψηφιακό διαφωτισμό στις Βρυξέλλες, γιατί 12 Μαρτίου, και μου είπε ότι τον πίεζαν οι δημοσιογράφοι, τους είχε δώσει τη χρονιά, αλλά αυτοί θέλανε και μήνα και μέρα, σώνει και καλά, και για να τους ξεφορτωθεί έδωσε τα γενέθλια της μητέρας του. Οπότε το 12 Μαρτίου είναι τα γενέθλια της μητέρας του. Αλλά κάπου εκεί ξεκίνησε η ιστορία που δημιούργησε αυτό που ξέρετε σήμερα. Η
Γιατί η ιστορία αυτή δεν πρόκειται να σταματήσει να εξελίσσεται όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά. Γιατί, σε αντίθεση με αυτά που πολλοί πίστευαν, η τεχνολογική πρόοδος στη βάση των πραγμάτων αυτών συνέχισε πολύ, για μακρύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι περίμενε κανείς. Ο λεγόμενος νόμος του Μουρ, ο διπλασιασμός κάθε 18 μήνες, αυτό σας εγγυώμαι ότι πριν από 15 χρόνια κανείς δεν πίστευε ότι θα κρατούσε μέχρι σήμερα. Αλλά κράτησε για διάφορους λόγους που δεν είναι του παρόντος. Έχουμε αυτήν την εκθετική άνοδο της τεχνολογίας και διαρκώς αυτό δημιουργεί και ποιοτικές αλλαγές, που είναι όμως σαν ένα step function, δηλαδή οι εφαρμογές δεν ακολουθούν εκθετικά, έρχονται έτσι, είναι ένα σαν οροπέδιο, μετά ένα άλλο, μετά ένα άλλο. Τώρα το τελευταίο οροπέδιο είναι τα δίκτυα που ουσιαστικά βασίζονται σε λογισμικό. Τα software motivated networks. Γιατί το λογισμικό, το hardware γίνεται πλέον τόσο φτηνό που δεν χρειάζεται να το χειριστείς ιδιαίτερα έξυπνα. Μπορείς να χρησιμοποιείς hardware σαν γενικής χρήσης και από πάνω να έχεις στρώματα λογισμικού. Αυτό γίνεται. Και αυτό είναι ποιοτική διαφορά. Είναι ποιοτική διαφορά γιατί δεν χρειάζεσαι αυτά τα πελώρια, πανάκριβα, αφιερωμένες μηχανές, αλλά μπορεί μια μικρή ομάδα να φτιάξει πράγματα πολύ πιο απλά, με πολύ μικρό αρχικό κόστος. Πάτησα. Τώρα πρέπει. Και σε ό,τι αφορά τις συνδέσεις, ο επίσημος στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι μέχρι το 2020 πρέπει να είναι 100 μέγα για τον μισό κόσμο, 30 μέγα για όλο τον κόσμο και η εκτίμηση είναι για όλη την Ευρώπη. Και η εκτίμηση είναι ότι για κάθε 10% βελτίωση στην ευρυζωνική σύνδεση αυξάνεται το ΑΕΠ κατά 1%. Στην Ελλάδα, για κάποιο λόγο, ενώ έχουν γίνει επενδύσεις κατά καιρούς, είμαστε μάλλον προς το τέλος της ταξινόμησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά ευρυζωνικές συνδέσεις. Αλλά αργά ή γρήγορα θα έρθει, πως σαν την παλήρια που σηκώνει όλες τις βάρκες. Το web το ίδιο εξελίσσεται προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα είμαστε κάπου μεταξύ του Web 2 και του Web 3, έρχεται και πολύ πιο γρήγορα από ότι πίστευε κανείς ο σημασιολογικός ιστός με εφαρμογές που θα επιτρέπουν την σημασιολογική επικοινωνία και όχι την επικοινωνία μέσω λέξεων κλειδιών. Και λίγο μακρύτερα, μια αναβίωση ενός οράματος της δεκαετίας του 70 στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης που δεν πραγματοποιήθηκε. Δηλαδή, τη δεκαετία του 70 έγινε πολλή δουλειά στη τεχνητή νοημοσύνη με στόχους που, πώς το λένε,
να έχεις μηχανές που να σκέπτονται με ορισμούς που δεν ήταν και ιδιαίτερα προσεγμένοι. Μετά όλο αυτό κατέπεσε κατά κάποιον τρόπο και τώρα επανέρχεται μέσω των τεχνικών του σημασιολογικού ιστού. Γιατί από τη στιγμή που έχεις οντολογίες που χρησιμοποιούν λογικές και μάλιστα προχωρημένες λογικές, δηλαδή higher order logics, μπορείς να κάνεις αυτά που αποπειράθηκαν να κάνουν τα λεγόμενα έμπειρα συστήματα, expert systems, στη δεκαετία του 70, με πολύ μέτρια αποτελέσματα. Βέβαια, πώς δεν πρέπει να βαφκαλίζεται κανείς με ψευδεπίγραφους στόχους, όπως η μηχανή που σκέφτεται. Η μηχανή που σκέφτεται είναι, όπως είπε, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, αλλά κάποιος είπε, αυτό είναι σαν να ρωτάς αν ένα υποβρύχιο ξέρει να κολυμπάει. Κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή η ερώτηση δεν έχει νόημα. Αλλά θα κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που κάνουν σήμερα. Ήδη μηχανές όπως ο Watson της IBM εφαρμόζονται τώρα σε ιατρική εκπαίδευση, που ήταν ο στόχος του Meissen τη δεκαετία του 70, αλλά η προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική. Και ταυτόχρονα γίνεται αυτό που αποκαλείται το διαδίκτυο των πραγμάτων, the Internet of Things, με την έννοια ότι όλα πάνε πάνω στο διαδίκτυο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σπίτια θα γεμίσουν έξυπνες κατσαρόλες ή πώς είναι το περίφημο έξυπνο ψυγείο αν θέλετε τα εμβληματικά παραδείγματα. Αλλά ό,τι εξυπηρετεί κάποιο είδους business model ήδη γίνεται από σήμερα. Δηλαδή έχει κάποια διεύθυνση και είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Και ταυτόχρονα σε αυτό το διαδίκτυο του μέλλοντος έγινε το συνέδριο, το Future Internet Assembly, στην Αθήνα 18 με 20 Μαρτίου. Και σχεδόν το κύριο leitmotif ήταν SDN, Software Defined Networking, και NFV, δηλαδή Network Function Virtualization. Γιατί αυτή η κίνηση τώρα που όλα γίνονται software πάνω σε γενικής χρήσεως hardware. Οπότε, για να, για να κάνω μια περίληψη του τι γίνεται, είπαμε θα μιλήσουμε για την επιστήμη και τεχνολογία του θέματος, μετά λίγο για την εκπαίδευση και τέλος για το θέμα της αξιοπιστίας. Έχουμε τώρα μία ανάπτυξη που προχωράει με τους ρυθμούς αυτούς. Είναι μία ανάπτυξη που δεν ελέγχεται, δεν εννοώ τις εφαρμογές. Οι εφαρμογές ελέγχονται από μερικές μεγάλες εταιρείες, αλλά η ανάπτυξη γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Και με τον τρόπο αυτό δημιουργεί και νέους επιστημονικούς κλάδους, όπως η επιστήμη του διαδικτύου. Και τώρα θα σας πω μερικά πράγματα για αυτό. Καταρχήν, αυτό, η δύναμη του πλήθους. Είναι οι διάφορες πλατείες. Ξεκινώντας από την Ταχρίρ, στο Ταξίμ, θα μου πείτε και τι έγινε, ξαναβγήκε ο Ερντογάν. Εντάξει, ξαναβγήκε, αλλά αυτό που να το πει κανείς και για την Γαλλική Επανάσταση, τι έγινε στο τέλος, ξαναγύρισε το πολίτευμα εκεί που ήταν. Και όμως γίνονται πράγματα. Γίνονται πράγματα που επηρεάζουν βαθύτατα τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Στην Ισλανδία έγινε κάτι που γίνεται για πρώτη φορά και αυτοί χρεοκόπησαν, καλή ώρα σαν και εμάς, με τη διαφορά ότι επειδή είναι και μικροί και μαζεμένοι,
τα κατάφεραν σχετικά γρήγορα και ορθοπόδησαν πάλι και αποφάσισαν ότι χρειαζόταν ένα νέο σύνταγμα και το κάνανε καθαρά με crowdsourcing. Δηλαδή, όλοι οι πολίτες, πόσοι είναι, 350.000, δούλεψαν πάνω στα άρθρα. Παιδιά, πώς το λένε, λέγανε στους γονείς τους, γονείς που δεν ήταν ιδιαίτερα ψηφιακά ευαίσθητοι, τους πίεζαν τα παιδιά να πάνε και να συνεισφέρουν. Έτσι έγινε το καινούριο σύνταγμα. Και μετά το crowdsourcing και με την έννοια του crowdfunding, που έχει πάρει πλέον πελώριες διαστάσεις, υποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό τα κεφάλαια υψηλού ρίσκου, και αρχίζει σιγά σιγά και στην Ελλάδα αυτό το γκρούπιο, δεν ξέρω ακριβώς τι ποσά βγάζει, αλλά υπάρχει και λειτουργεί. Τώρα, όλα αυτά τα πράγματα, αν θέλει κανείς να τα μελετήσει επιστημονικά, πρέπει να τα μετρήσει, πρέπει να τα βάλει σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, πρέπει να αρχίσει να μπορεί να προβλέπει ορισμένες εξελίξεις και ανάλογα να λάβει και ορισμένα μέτρα. Χρειάζεται να αναλυθεί η εξέλιξη του web, καθώς ο χρόνος κυλά, σε συνδυασμό με τεχνικές όπως αυτά για τα μεγάλα δεδομένα big data, big data analytics. Με τις τεχνικές αυτές, θα μπορούσε, παραδείγματι, να είχε προβλεφθεί η κρίση του 2008. Ή, τέλος πάντων, η επόμενη κρίση όταν θα έρθει. Και το γεγονός ότι το web είναι ένας ζωντανός οργανισμός, σε τι μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα τον ανθρώπινο οργανισμό. Παραδείγματι, σαν δίκτυο, το web είναι αυτόμοιο, δηλαδή με την κλασική θεωρία δικτύων. Είναι αυτόμοιο δίκτυο. Και ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι αυτόμοιο δίκτυο. Δηλαδή, στο web, ποιο είναι το δίκτυο? Το δίκτυο είναι η κόμβη, είναι τα URLs, αυτά που συνδέουν τους κόμβους είναι τα links. Στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι οι νευρώνες και οι συνάψεις. Έχουν την ίδια δομή σαν μαθηματικά αντικείμενα και ήδη γίνεται πάρα πολύ μελέτη. Ο φίλος μας ο Θωμάς τώρα στο καινούριο πρόγραμμα που λέγεται Brain, σε μια από τις ναυαρχίδες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, θα εξετάσουν αυτά τα πράγματα. Και βέβαια, όλες οι πλευρές που έχουν να κάνουν με το δίλημα πώς η ιδιωτικότητα πρέπει να θυσιάσει κανείς για να αφήσει την πληροφορία να κυλήσει ελεύθερα και συναφή ερωτήματα. Και έτσι, κατά κάποιον τρόπο, γεννήθηκε η επιστήμη του διαδικτύου. Επιστήμη του διαδικτύου, δηλαδή, ξεκίνησαν τα πρώτα προγράμματα πριν 6-7 χρόνια. Τώρα έχουν προγράμματα masters αρκετά πανεπιστήμια, περίπου 100-120 περίπου, ανά τον κόσμο. Και προγράμματα διδακτορικού γύρω στα 30. Μεταξύ αυτών το Southampton, όπου ξεκίνησε αυτή η ιστορία, και η Οξφόρδη. Ξενίζει μερικούς, γιατί χρειάζεται η επιστήμη του διαδικτύου, γιατί web science, ή θα μπορούσε κανείς να το πει και web engineering. Η διάκριση μεταξύ science και engineering εδώ δεν είναι ισχυρή. Είναι μία από τη φύση της διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία σε τίποτα δεν διαφέρει από την προσέγγιση της ίδιας πληροφορικής. Δηλαδή, όταν εγώ ήμουν μεταπτυχιακός φοιτητής, δεν υπήρχε τμήμα πληροφορικής. Έκανα το μπάτσελος και το μάστερς ηλεκτρολόγος μηχανικός και μετά μετακινήθηκα στο μαθηματικό τμήμα και έκανα το διδακτορικό μου εκεί. Δεν υπήρχε computer science.
Ένας υπολογιστής υπήρχε στο Cornell και ήταν ένας IBM 360. Και αυτός ήταν στο τμήμα μαθηματικών. Ήταν ο μόνος. Και θυμάμαι όταν πρωτοέγινε το, αργότερα το τμήμα μεταπτυχιακό μόνο πληροφορικής, το σνομπάρανε και οι ηλεκτρολόγοι και οι μαθηματικοί. Λέγανε τώρα τι θα δίνουμε διδακτορικά σε προγραμματιστές. Οι προγραμματιστές ήταν εξορισμού χαμηλές μορφές ζωής. Κι όμως τα πράγματα άλλαξαν. Ή αν θέλετε να πάτε παλιότερα, ο δικός μας ο κλάδος, οι ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, γεννήθηκε σαν διεπιστημονικός κλάδος. Οι ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, ο κλάδος αυτός γεννήθηκε το τελευταίο κομμάτι του 19ου αιώνα, κυρίως γιατί η τότε βιομηχανία που αναπτυσσόταν είπε ότι δεν θέλω να προσλαμβάνω μαθηματικούς ή φυσικούς ή χημικούς. Θέλω να προσλαμβάνω ανθρώπους που ξέρουν αρκετά μαθηματικά, αρκετή φυσική, αρκετή χημεία. Και έτσι, κατά κάποιον τρόπο, γεννήθηκαν αυτοί οι κλάδοι. Και η επιστήμη του διαδικτύου ακολουθεί αυτήν την γραμμή. Και βέβαια υπάρχει το ερώτημα, τι μαθηματικά πρέπει να ξέρει ένας web scientist. Τι φυσική, τι άλλα πράγματα. Και αυτά είναι τώρα που μιλάμε σε πλήρη εξέλιξη. Το πρώτο συνέδριο έγινε το 2009 στην Αθήνα και από τότε συνεχίζεται. Κάτω δεξιά είναι ο Σύφης Σουσιφάκης. Τώρα έχει κόψει τα μαλλιά του πολύ κοντά και έχει ξυρίσει και το μουστάκι του. Αλλά είναι ο ίδιος, που είναι ο πρώτος Έλληνας που βραβεύτηκε με το βραβείο Τούρινγκ το 2008. Το ανώτατο βραβείο στην πληροφορική. Αυτό σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία. Στην εκπαίδευση. Είπα νωρίτερα ότι σήμερα ακολουθούμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που γεννήθηκε στην βιομηχανική επανάσταση. Μαζικοποίησε την εκπαίδευση. Αυτό ήταν καλό, γιατί πριν από αυτό η εκπαίδευση ήταν τον καιρό του διαφωτισμού, ήταν για τους λίγους και τους εκλεκτούς. Και οι άλλοι, όπως λέγαμε, ήταν έπρεπε να τα μαθαίνουν στα καφενεία. Λίγο πολύ όπως στην Κίνα, ο Τζακ Μα, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, ο Τζακ Μα, ξέρετε ποιος είναι αυτός, αυτός που ίδρυσε το Alibaba. Το Alibaba σήμερα πουλάει πιο πολλά από ότι το eBay και η Amazon μαζί. Και αυτός τα πρώτα βήματα ήταν, ήθελε να μάθει αγγλικά. Και δεν είχε λεφτά να πάρει μαθήματα, έμαθε έτσι λίγα. Και μετά πήγαινε έξω από ξενοδοχεία και προσέφερε τον εαυτό του ως guide στα αξιοθέατα, τσάμπα, για να μιλάει με αγγλόφωνος και να μάθει αγγλικά. Έμαθε αγγλικά και μετά ένας από αυτούς που πήρε να ξεναγήσει, ήταν ο Τζέρι Γιάνγκ της Yahoo και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία. Τώρα μπαίνει στο χρηματιστήριο, υπολογίζεται η χρηματιστηριακή αξία γύρω στα 250 με 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, εκεί κάπου στη βιομηχανική επανάσταση μαζικοποιήθηκε η εκπαίδευση και κατά κάποιον τρόπο έγινε λίγο μηχανική. Δηλαδή, καταρχήν, η ηλικιακή διαστρωμάτωση, δηλαδή κάθε ηλικία, 6χρονο, 7χρονο, 8, είναι ξεχωριστά τα παιδιά. Αν το σκεφτείτε λιγάκι, αυτό δεν είναι πολύ φυσιολογικό. Η κοινωνία δεν είναι έτσι. Και με πολύ λίγο περιθώριο για δημιουργική σκέψη. Δηλαδή, η εκπαίδευση ήταν, είχε το δάσκαλο και το βιβλίο. Είχε το βιβλίο και κάποιον που το ερμήνευε. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που λέμε ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο να ισχύει, ότι υπάρχει δυνατότητα από τον καθένα να έχει πρόσβαση στη γνώση.
υπάρχουν τώρα στην τελευταία τους έκδοση τα MOOCs, τα Massive Online Courses, αλλά μην τα πιστεύετε όλα αυτά. Δηλαδή, το έργο έχει ξαναπαιχτεί. Βρήκα άρθρα στις αρχές του 20ου αιώνα, Πανεπιστήμιο του Σικάγου, από τα καλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, το οποίο έλεγε για distance learning, όχι e-learning, τι e-learning τότε, distance learning, δηλαδή με αλληλογραφία, με ταχυδρομείο, ότι το μέλλον ανήκει σε αυτό, είναι πολύ πιο απλό, μπορείς να στέλνεις μαθήματα σε όλο τον κόσμο, αντί να τους μαζεύεις στο πανεπιστήμιο και η πραγματικότητα είναι πιο πολύπλοκη. Οπότε, γι' αυτό ρώτησα εκεί, is it different this time? Μπορεί και να είναι όμως. Μπορεί και να είναι. Σίγουρα κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει, αλλά να μην νομίσουμε ότι το Coursera θα υποκαταστήσει το πανεπιστήμιο. Μπορεί όμως να αρχίσει και να αλληλεπιδρά, όχι το Coursera ειδικά, όλα αυτά τα άλλα MOOCs, με τις παραδοσιακές πανεπιστημιακές δομές και αντίστοιχα και σε μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας λόγος ένας καθηγητής στο μάθημά του, όπως το έχει σκεφτεί και το έχει οργανώσει, να έχει ένα κομμάτι, ένα module από κάποιο MOOC, έτσι ώστε εκείνος μετά να επικεντρωθεί σε αυτό που θεωρεί λίγο βαθύτερο. Σαν ένα παράδειγμα μπορείτε να δείτε, Πανεπιστήμιο Southampton, ένα MOOC είναι που λέγεται Web Science. Και ειδικά όσοι ενδιαφέρεστε για τον κλάδο αυτό, μπορείτε να πάτε στο site του Πανεπιστημίου του Southampton για ένα παράδειγμα που προσπαθεί να κάνει αυτό. Η τάση φαίνεται να είναι προς μια υβριδική μορφή, δηλαδή και το παραδοσιακό σχολείο, πανεπιστήμιο σε όλες τις βαθμίδες και χρήση των τεχνολογιών. Κάπως flip λέγεται το μοντέλο, βάζοντας μαζί το εικονικό με το πραγματικό, την πραγματική αίθουσα. Και ταυτόχρονα κάτι που νομίζω ότι θα αρχίσει να αλλάζει πολύ πιο γρήγορα είναι οι δεξιότητες σε πολύ μικρές ηλικίες. Τι εννοώ, στην Αγγλία τώρα, είναι εθνικό αγγλικό πρόγραμμα, δεν είναι ευρωπαϊκό, εκπαιδεύουν 400 master teachers, δηλαδή δασκάλους, τον οποίο η δουλειά θα είναι να διδάξουν σε παιδιά ηλικιών από 5, το σχολείο αρχίζει από 5 εκεί, μέχρι 16, δηλαδή δημοτικό γυμνάσιο ουσιαστικά, πώς να κάνουν στοιχειώδη προγραμματισμό, να γράφουν apps, να γράφουν applications. Αυτό ξεκινάει τώρα, τον επόμενο Σεπτέμβριο στην Αγγλία. Η ιδέα είναι στο πνεύμα αυτό, θυμηθείτε λιγάκι το διαφωτισμό, αυτονόμηση. Δηλαδή, να μην νομίζεις ότι ένα application είναι κάτι, πώς το λένε, φοβερό και τρομερό, το οποίο πρέπει να το πάρεις από κάπου αλλού. Να πιστέψεις στον εαυτό σου ότι μπορεί να το κάνεις και εσύ. Και ταυτόχρονα, μία προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος έτσι ώστε να αφήσει περισσότερα περιθώρια για δημιουργικότητα και να επιμένει λιγότερο στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων, τις οποίες θα μπορούσε κανείς να τις πάρει και διαφορετικά. Είπαμε μερικά πράγματα για επιστήμη και τεχνολογία. Λίγα πράγματα για το ποιες φαίνονται να είναι οι εξελίξεις στο ψηφιακό γίγνεσθε σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και τις δεξιότητες. Και θα τελειώσω με το θέμα των δικαιωμάτων, το θέμα της αξιοπιστίας, το θέμα της εμπιστοσύνης σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο.
Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε τι έγινε πριν 2-3 μέρες με το Heartbleed. Πώς το είδαν αυτό ή το ακούσατε. Λοιπόν, το Heartbleed, το Yahoo ήδη, αυτό υπέκλεψε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο διευθύνσεις, passwords, τραπεζικούς λογαριασμούς από aggregator bases. Το Yahoo ήδη συμβουλεύει ανθρώπους να αρχίσουν να τα αλλάζουν όλα. Και πώς το λένε, καλό θα είναι έτσι κι αλλιώς ο καθένας να το κάνει αυτό. Είναι τρομακτικό όταν αυτό μπορεί να γίνει σε αυτήν την κλίμακα. Και κανείς δεν ξέρει από ποιον έγινε ακόμα. Ξέρουμε βέβαια τι κάνουν άλλοι. Ξέρουμε τι κάνουν οι μεγάλες εταιρείες με το profiling, όπου ουσιαστικά σου προσφέρουν μία ούτως υπήν τσάμπα υπηρεσία, βλέπε Gmail, και μετά χρησιμοποιώντας τα δικά σου προσωπικά δεδομένα βγάζουν πολλά περισσότερα λεφτά από ό,τι τους κοστίζει αυτό που σου δίνουν. Έτσι, οπότε το κατά πόσο σου δίνουν κάτι τσάμπα, συζητείτε. Απ' τη μια έχεις αυτούς και απ' την άλλη έχεις τις κυβερνήσεις, βλέπε NSA, η οποία μετά τις αποκαλύψεις του Snowden και παρόλες τις διακηρύξεις ότι κάτι πρόκειται να αλλάξει, φακελώνει ψηφιακά τους πάντες και τα πάντα. Υπάρχουν λύσεις. Τεχνολογικά, ναι, υπάρχουν. Υπάρχει τώρα η ιδέα που συζητείται πολύ για ένα fourth party provider, δηλαδή κάποιος provider ο οποίος θα παίρνει τα δεδομένα σου και αυτός μετά θα τα δίνει στις μεγάλες εταιρείες ή στην κυβέρνηση, αλλά με τρόπο που να προστατεύει. Ποιος θα πληρώνει για αυτή την υπηρεσία? Αυτός που τα πληρώνει και τώρα, δηλαδή εσείς, εμείς. Αλλά με τρόπο που να διαφυλάσσεται η ιδιωτικότητα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν είναι θέμα τεχνολογίας, είναι περισσότερο θέμα κανονιστικού πλαισίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις τελευταίες 10 μέρες πέρασε 2 αποφάσεις. Η μία είναι ότι οι τηλεφωνικές εταιρείες δεν μπορούν πλέον να κρατάνε για 2 χρόνια αυτά που έχουν μαζέψει. Αυτός ο νόμος τα κρατάνε για 2 χρόνια. Είχε ψηφιστεί στον απόϊχο των βομβιστικών ενεργειών στη Μαδρίτη και στο Λονδίνο. Τώρα μόλις ψήφισε ότι εντάξει, έγινε αυτό ό,τι έγινε, τώρα ξαναπάμε στους 6 μήνες. Και επίσης κάτι πιο σημαντικό, ψήφισε υπέρ της ουδετερότητας των παρόχων. Δηλαδή να μην μπορεί, ξέρω εγώ, ο ΟΤΕ ή οποιοσδήποτε, να, όταν βάει στο Skype να κάνει να πέφτει η ταχύτητα. Και αυτό πέρασε πριν μερικές μέρες. Δηλαδή γίνονται πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι αρκετά, θα δείξει. Και το πλαίσιο, αν θέλετε, στο οποίο γίνεται αυτή η μελέτη και η ανάλυση τώρα, του θέματος της εμπιστοσύνης στο πλαίσιο του ψηφιακού διαφωτισμού, είναι πώς να το ορίσουμε και πώς να δούμε πού βρίσκονται οι σωστές ισορροπίες. Και μετά, βέβαια, πώς να πιστούν ή να πειθαναγκαστούν και οι μεγάλες εταιρείες και οι κυβερνήσεις να τραβήξουν μία γραμμή που είναι ισορροπημένη. Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες εταιρείες, οι θέσεις τους είναι δηλωμένες, είναι ότι η ιδιωτικότητα είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν.
λένε πράγματα ότι, πώς το λένε, από τη στιγμή που μπαίνεις στο ψηφιακό κόσμο πρέπει να ξεχάσεις ότι υπάρχουν ιδιωτικά προσωπικά δεδομένα. Φυσικά, αν το δεχθεί κανείς αυτό, δεν χρειάζεται να προχωρήσει παραπάνω. Αλλά το δέχεται ο κόσμος αυτό. Άλλοι ναι, άλλοι όχι. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς, προκειμένου να έχει μία υπηρεσία η οποία τον βολεύει, πατάει το «I agree» για να ξεμπερδεύει. Δεν έχει επιλογή. Αλλάζει αυτό σιγά-σιγά και από ό,τι φαίνεται αλλάζει όπως άλλαξε η αντιμετώπιση στο περιβάλλον. Στο περιβάλλον, όταν εγώ μεγάλωνα στη Θεσσαλονίκη, ήταν σύνηθες το θέμα να ανοίγει το παράθυρο του αυτοκινήτου το καλοκαίρι, δεν είχε air conditioning τότε, και να εξφενδονίζονται διάφορα αντικείμενα. Έχει πάυσει αυτό, όχι, δυστυχώς, αλλά είναι λιγότερο. Κάτι έγινε, υπάρχει μια άλλη... Άνθρωποι αγοράζουν αυτοκίνητα όχι με μοναδικό κριτήριο το κόστος και το πόσο καλό είναι το αυτοκίνητο και πόσο πράσινο είναι. Κάτι έχει γίνει στο θέμα του περιβάλλοντος, κάτι έχει αρχίσει να γίνεται και στο θέμα του ψηφιακού περιβάλλοντος, παρόλο που οι εμβληματικές αυτές εταιρείες επί του παρόντος δεν το ενστερνίζονται. Η τεχνολογία φέρνει λύσεις. Δηλαδή, αυτό είναι... ο Νίλ Άρμστρονγκ, όταν πάτησε στο φεγγάρι, για διάφορους λόγους τα πατήματα μένουν εκεί λόγω των συνθήκων. Και το θέμα είναι... πώς να θέλουμε αυτό, δηλαδή ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, ή θέλουμε να μπορεί να φυσήξει ο μπάτης και να σβήσει τη γραφή. Υπάρχει τεχνολογία τώρα, την ξέρετε, ήταν στη δημοσιότητα πρόσφατα, με τις φωτογραφίες, οι οποίες ύστερα από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, εάν επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις αυτή τη μέθοδο, εξαφανίζονται. Υπάρχουν και άλλες. Αρκεί να βγουν σαν προϊόντα και ο κόσμος να αρχίσει να τα χρησιμοποιεί. Περιληπτικά. Υπάρχει το πρόβλημα της ιδιωτικότητας, υπάρχει το πρόβλημα των silos, των περιφραγμένων αυλών. Αυτό που κάνει η Apple είναι περιφραγμένη αυλή. Δηλαδή, αν πας στα iTunes και ψάξεις το τάδε τραγούδι της Lady Gaga, δεν έχει www, δεν έχει HTTP, έχει άλλο, είσαι σε άλλο, είσαι μέσα, σε έχουν μαντρώσει. Και σε έχουν μαντρώσει γιατί θέλουν να σε κρατήσουν μετά εκεί. Η ελευθερία του λόγου. Και αυτό μια από τις αρχές του διαφωτισμού. Υπάρχει, υπάρχει και δεν υπάρχει. Ο Assange των Wikileaks είναι ακόμα που είναι, σε μια πρεσβεία του Εκουαντόρ, νομίζω, και δεν μπορεί να βγει. Ο Snowden είναι στη Ρωσία. Ο Tim Berners-Lee βγήκε πρόσφατα προς τιμήν του και είπε ότι, πώς το λένε, αυτοί που κάνουν αυτό που έκανε ο Snowden δεν πρέπει να τιμωρούνται. Το θέμα της ουδετερότητας στο οποίο προαναφέρθηκα και αυτή, τέλος πάντων, η προσέγγιση της NSA, που δεν είναι η μόνη, δηλαδή όταν βγήκαν αυτά στη φόρα, άρχισε η Γερμανία ότι παρακολουθούσε τη Μέρκελ, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι. Τα ίδια πράγματα κάνουν όλοι και ανταλλάσσουν και πληροφορίες. Το πανόπτικον ήταν η ιδέα ενός Άγγλου φιλοσόφου, ας το πούμε έτσι, του Τζέρεμι Μπένθαμ, ο οποίος σχεδίασε ένα πράγμα έτσι σφαιρικό, θολωτό, για φυλακή. Και η ιδέα ήταν θα μπορούσες να βλέπεις όλους τους φυλακισμένους ταυτόχρονα. Δηλαδή θέλουμε έναν κόσμο που θα είναι ένα πανόπτικον, ένα πανακούστικον. Αν θέλετε να το δείτε, είναι αυτό σχεδόν υλοποιήθηκε, είχε αγοράσει και τη γη. Τζέρεμι Μπένθαμ πανόπτικον. Πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό.
Τα πράγματα έρχονται με ρυθμό τσουνάμι. Και τα καλά και τα επικίνδυνα. Και οι τεχνολογίες και το χαμηλό κόστος που εσείς, η γενιά σας, δηλαδή κόστος του να μπει και να κάνει καινούργια εξωστρεφή, καινούργια πράγματα, αλλά και οι διάφορες παγίδες. Και γι' αυτό, πριν μερικά χρόνια, δημιουργήσαμε αυτόν τον οργανισμό που λέγεται Digital Enlightenment Forum, το Φόρουμ του Ψηφιακού Διαφωτισμού. Το site έχει ακριβώς την ίδια λέξη. Μπορείτε να παρακολουθείτε μερικά από αυτά όπως εξελίσσονται εκεί. Και έγινε και αυτό στο πνεύμα του διαφωτισμού, έτσι σαν μια παρέα φίλων που ο καθένας από τη δική του σκοπιά θελήσαμε να δημιουργήσουμε μια κίνηση, ένα κίνημα προς την κατεύθυνση, αυτή. Η ιδέα είναι να εκμεταλλευτούμε την συλλογική δύναμη που έχετε όλοι σας, που έχουμε όλοι μας, σε μια κατεύθυνση που να εγγυάται την ελευθερία, γιατί όπως πάλι νομίζω ότι η Berners-Lee ήταν που το είπε, αλλά δεν είμαι σίγουρος, ότι δεν μιλάμε για ψηφιακή ελευθερία, μιλάμε για ελευθερία, τελεία και παύλα. Για τη στιγμή που σήμερα οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι ο κύριος τρόπος έκφρασης επικοινωνίας και αν αυτές δεν κρατηθούν ελεύθερες, τότε τι μένει. Και γνώση, εκπαίδευση, πρόσβαση στη γνώση και στο φως για όλους. Αυτό είναι μια από τις διάφορες, τέλος πάντων, κομψές απεικονίσεις της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έγινε την εποχή του διαφωτισμού. Έγινε στα γαλλικά, είναι «Declaration de droit de l'homme», η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στις 12 Μαρτίου, στα γενέθλια της μητέρας του, ο Tim Berners-Lee ανακοίνωσε, μετά από διαβούλευση, μία Magna Carta, δηλαδή μία νέα διακήρυξη των, αν θέλετε, ψηφιακών δικαιωμάτων. Ποια είναι αυτά, ποια θα έπρεπε να είναι αυτά. Και το σλόγγαν είναι «The web we want». Ποιο πρέπει να είναι το web που θέλουμε και οι συνθήκες στις οποίες θέλουμε να λειτουργεί. Αλλά θέλω να κλείσω λέγοντας ότι δεν είναι τόσο, τουλάχιστον μιλώντας εγώ σαν εκπρόσωπος της δικιάς μου γενιάς, το «the web we want», αλλά «the web you want». Δηλαδή, εσείς είστε οι πλέον ψηφιακοί ηθαγενείς, δηλαδή σε διάκριση με τους ψηφιακούς μετανάστες. Δουλεύετε, είστε πλήρως εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες, και αυτές που είναι από κάτω και αυτές που είναι στην επιφάνεια. Θα πρέπει παράλληλα με την τεχνολογική επαγγελματική σας εκπαίδευση να προβληματίζεστε μαζί με τους άλλους συναδέλφους σας και για τα θέματα αυτά που συναποτελούν τον ψηφιακό κόσμο που εξελίσσεται γύρω μας. Και τέλος, ειδικά σε μια χώρα σαν τη δική μας και ειδικά σε μια περίοδο όπως αυτή που τώρα η χώρα μας διανύει, έχει απόλυτη ανάγκη από νέους ανθρώπους σαν και εσάς, που θα πιάσουν τον τάβρο από τα κέρατα, που θα χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για μια εξωστρεφή καινοτομία που θα οδηγήσει σε περισσότερο φως και συνθήκες που μαζί με όλα τα άλλα θα είναι καλύτερες για όλους. Με αυτήν την έννοια σας καλώ να
ενώσετε και εσείς δυνάμεις σας με την κίνηση αυτή και να προχωρήσουμε προς αυτήν την κοινή κατεύθυνση, εξυπηρετώντας αυτόν τον κοινό στόχο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μητακίδη, γιατί μετά από μία ημέρα κυρίως τεχνικών παρουσιάσεων κλείνει με μία διάλεξη που θέτει ένα σωρό ερωτήματα, φιλοσοφικά, κοινωνικά, αν θέλετε, που υπογραμμίζει και σας υπενθυμίζει ότι ως φοιτητές ήμοι μεταμορφώνεστε σιγά-σιγά από χρήστες της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας σε μηχανικούς που θα παράγουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και στελέχη που θα αποφασίζουν, θα διαμορφώνουν πολιτικές χρήσεις της τελευταίας λέξης τεχνολογίας. Επομένως, σιγά-σιγά θα πρέπει να αρχίσετε να νιώθετε αυτή την ευθύνη. Ερωτήσεις για τον ομιλητή μας. Παράκληση, όποιος κάνει ερώτηση, να λέει το όνομά του και την ιδιότητά του. Γουγούσης Δημήτρης. Είμαι πρωτετής ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αναφέρατε πριν για την ουδετερότητα των παροχών του ίντερνετ και κάτι για την ταχύτητα στο ΣΚΑΠ και αυτά. Θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς εννοούσατε. Α, τι είναι η ουδετερότητα. Ναι. Ένα παράδειγμα που είναι υπαρκτό είναι ότι πολλοί πάροχοι, δηλαδή τηλεφωνικές εταιρείες, ενώ είχες μία ταχύτητα, ξέρω, 10 μέγα, όταν έβαζες το Skype έπεφτε στα 2. Γιατί δεν θέλανε να δουλεύει πολύ καλά το Skype, επειδή είναι ανταγωνιστής τους. Πάρε κάτι άλλο. Στην Αμερική, η Verizon, νομίζω είναι η Verizon, που έχει τα Netflix. Τα Netflix είναι κατεβάζει ταινίες. Είναι δικιά της εταιρεία. Όταν κατεβάζεις ταινία από τη δικιά της εταιρεία, κατεβάζεις γρήγορα. Όταν κατεβάζεις από μια άλλη εταιρεία, πέφτει. Λοιπόν, αυτό που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι ο πάροχος δεν μπορεί στην Ευρώπη να το κάνει αυτό. Στην Αμερική επιτρέπεται. Ότι εσύ, ο χρήστης, αγοράζεις μια ταχύτητα. Το τι κοιτάς μετά είναι δική σου επιλογή. Και δεν θα σε αναγκάζει αυτό σε επιλογές, κάνοντάς τις πιο δύσκολα. Αυτό είναι η απλή μορφή, αν θέλετε, της αρχής της ουδετερότητας, neutrality. Άλλη ερώτηση. Ακόμη ένας. Δεν το πιστεύω. Δύο. Συνήθως ο πρώτος είναι που δυσκολεύεται. Εδώ είχε ο πρώτος που δεν δυσκολεύτηκε και τώρα δυσκολεύεται. Να ρωτήσω εγώ, έχετε μία εμπειρία καθόλου για τη χρήση των MOOCs. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο τρέχει και αυτή τη στιγμή στο πανεπιστήμιό μας και στην Ελλάδα γενικότερα. Και ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια αξιολόγηση. Δηλαδή, ένας φοιτητής πρέπει να ακολουθήσει, να δει 2 ώρες MOOCs την ημέρα, να δει 3 ώρες παρακολούθηση στο θέατρο, να χρησιμοποιήσει ένα learning management system για να κατεβάσει και κάποιες άλλες εργασίες και να κάνει ένα είδος e-learning. Υπάρχει κάποια αξιολόγηση η οποία ουσιαστικά οδηγεί σε μια, θα λέει κανείς, βελτιστοποιημένη κατάσταση. Γιατί το Coursera και τα μεγάλα πανεπιστήμια το υιοθέτησαν, έχουν και ένα εμπορικό κέρδος, αλλά σε σχέση με την εκπαίδευση έχουν βγει εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά τα οποία διατηρούν το επίπεδο της εκπαίδευσης πολύ ψηλό. Γιατί διαφορετικά το κάνουν προϊόν το οποίο το πουλάνε ανεξέλεγκτα. Μερικά, δηλαδή εν μέρη, η αξιολόγηση έχει γίνει. Μέχρι τώρα
αυτό που έχει αξιολογηθεί είναι για πρόσβαση σε υλικό που δεν είναι των αμέσων σπουδών. Δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να μάθει για την ιστορία της Κίνας από το 1500 και μετά. Υπάρχει αυτό το βιβλίο του Μένζης, 1421. Ήδη στο βιβλίο μέσα σου λέει ότι υπάρχει στο Princeton ο καθηγητής Άλντεμαν που έχει ένα MOOC επί του θέματος αυτού. Και ξέρω ανθρώπους στην Ελλάδα που έχοντας διαβάσει το βιβλίο παίρνουν και το MOOC για, πώς το λένε, για να βελτιώσουν το αυτό. Τώρα, το πώς και πώς συνδυάζουν κάποιο MOOC με τις πραγματικές σπουδές τους, άγνωστο. Άγνωστο. Στην Ελλάδα οι αριθμοί είναι μεγάλοι, δηλαδή παιδιών που παρακολουθούν, αλλά τι ακριβώς κάνουν, αλλά και αλλού δεν ξέρουμε. Είναι μειοψηφία αυτή και στην Αμερική ακόμη, που παίρνουν τα MOOCs και μετά επιχειρούν να πιστοποιήσουν credits και να πάνε μετά στο πανεπιστήμιο σε ένα άλλο πρόγραμμα. Επί του παρόντος, η πλειοψηφία τα χρησιμοποιεί. Τώρα, αν κάποιος πάρει παίρνει ένα μάθημα, αν είναι μαθηματικός, μη γραμμικής άλγεβρας και θέλει να παρακολουθήσει το μάθημα μη γραμμικής άλγεβρας που έχει βγει σαν MOOC από το MIT. Το κάνει. Πώς όμως αυτό δένει με το εδώ μάθημα. Δηλαδή αυτό είναι το ανοιχτό ερώτημα και η πρόκληση είναι περισσότερο στους διδάσκοντες, εάν θα είχε νόημα. Δηλαδή δεν έχει νόημα να τους πεις κοίταξε, εγώ θα κάνω το δικό μου το μάθημα, αλλά αν θες να δεις και ένα μεγάλο αστέρι από το MIT να κάνει, ξέρω, παραπλήσιο μάθημα. Αλλά εάν πεις ότι σε ό,τι αφορά τη μη γραμμική άλγεβρα, το κομμάτι ρουτίνας, βασικών ορισμών, αρχικών εξασκήσεων, μπορείς να το βρεις εκεί πολύ καλά παρουσιασμένο και εγώ θα το πιάσω λίγο μετά που αρχίζει και δυσκολεύει. Και αντίστοιχα σε άλλα μαθήματα πληροφορικής π.χ. σε οτιδήποτε μπορεί να το κάνει κανείς αυτό. Αυτό δεν έχει αρχίσει να γίνεται ακόμη συστηματικά. Είναι αυτό το μοντέλο FLIP στο οποίο αναφέρθηκα και είναι μία υβριδική λύση. Αλλά αυτό η δημιουργική δουλειά θα πρέπει να γίνει στην αρχή τουλάχιστον από το διδάσκοντα. Αλλιώς μπορεί να καταντήσουμε σε μία, πώς το λένε, κοινωνία αυτοδιδάκτων. Αυτό έγινε στον πραγματικό διαφωτισμό. Όταν έβγαλε ο Diderot την εγκυκλοπαίδεια, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, οι λεγόμενοι αυτοδίδακτοι, έτσι λεγόταν, les autodidactes, οι οποίοι αποστήθησαν την εγκυκλοπαίδεια. Δηλαδή ήξεραν όλο που έχει το α, το β, το γ. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, ούτε θα είχε νόημα κάτι τέτοιο. Είναι ακριβώς το αντίθετο, να μπορεί κανείς να έχει την επιλογή όπου θα εξακολουθήσει να χρειάζεται τη βοήθεια του διδάσκοντος, αλλά με άλλο πιο, αν θέλετε, διαφωτισμένο τρόπο από ό,τι ενδεχομένως σήμερα. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Χρήστος Κωνσταντάς και είμαι από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φέτος είχαμε ένα μάθημα και πέρυσι έγινε, το οποίο έγινε μαζί με ένα μάθημα από το EDX. Και μάλιστα όποιος το παρακολουθούσε από το EDX, δεν είχε και έπαιρνε το certification, δεν χρειαζόταν να δώσει καθόλου τελική εξέταση. Και έτσι δηλαδή όσοι τελικά το παρακολούθησαν είχαν ένα πολύ μεγάλο κέρδος και πήραμε κανονικά και βαθμό και απ' όλα. Και γινόταν μαζί με έξτρα μάθημα από τον καθηγητή, δηλαδή παρακολουθούσαμε και το μάθημα του EDX και ανάλογα με τη βδομάδα γινόταν και μια έξτρα παρακολούθηση από τον ίδιο τον καθηγητή, ο οποίος έκανε επέκταση, ας πούμε, αυτών που αναφερόταν σε αυτά και έκανε και πιο έτσι στοχευμένη
Έτσι. Αυτό είναι μια τέτοια περίπτωση πρωτοβουλίας του καθηγητή του τμήματος που δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ναι. Εκεί λένε ότι θα είναι το μέλλον, τουλάχιστον το ορατό μέλλον της χρήσης αυτών των δυνατοτήτων. Αυτό είναι το flip model. Βλέπω ένα χέρι πίσω δεξιά τέρμα. Και βέβαια αυτές οι εταιρείες, γιατί οι περισσότερες είναι εταιρείες και η Coursera και αυτά, εταιρείες υποτίθεται ότι κάποτε θέλουν να βγάλουν λεφτά. Καλησπέρα. Παναγιώτης Ελευθεριάδης από το ΑΠΘΙΤΑ. Κατά πόσο είναι αξιόπιστο το certificate που δίνει το Coursera? Το ποιο? Το Coursera, ρε παιδί μου. Α, τα αυτά. Κοιτάξτε, αυτά το Udacity, το Coursera, το edX είναι αξιόπιστα. Δηλαδή, νομίζω ότι τα μαθήματα που έχουν βγάλει τα έχουν ήδη πάρει μεγάλοι αριθμοί και υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Δηλαδή, όπως το... Κοιτάξτε, το Wikipedia πώς έγινε αξιόπιστο. Δηλαδή, πριν ακόμη γίνει ο στατιστικός έλεγχος σε σύγκριση με την Encyclopedia Britannica που βρήκε ότι περίπου στο ίδιο είναι, ποσοστό λάθος. Πριν από αυτό, δηλαδή, το Wikipedia στα πρώτα του χρόνια, όταν έβαζες σκόπιμα λάθος κάτι, που το κάνανε μελετητές, ήταν πολύ γρήγορα κάποιος το έβρισκε. Οπότε, τουλάχιστον για τα 3-4 πιο γνωστά MOOCs, εγώ πιστεύω ότι είναι απολύτως αξιόπιστα. Γιατί αν είχαν πατάτες μέσα, κάποιος θα τα είχε βρει μέχρι τώρα. Εδώ μπροστά νομίζω υπάρχει μια ερώτηση. Καλησπέρα. Κελεσάκης Δημήτριος, φοιτητής στο Αριστοτέλειο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω που αναφέρατε κάτι σχετικά με τη διαγραφή και εξόρυξη δεδομένων. Αν διαγράψουμε, παραδείγματος χάρη, κάτι μετά από ένα διάστημα, αυτό είναι εύκολο κάποιος άλλος να το ανακτήσει, π.χ. μετά από μια εβδομάδα, και πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Τώρα είναι ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Δηλαδή, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται σήμερα και να διαγράψεις, δηλαδή, αν έχεις ανεβάσει όλες αυτές οι τραγικές ιστορίες κάποιου νέου ανθρώπου, κοπέλας ή αγοριού που βάζει κάποιες φωτογραφίες από πάρτι και αυτά και μετά το μετανιώνει, εντάξει, μπορείς να ζητήσεις να βγουν για να μην τα δει αυτός που θα σου κάνει συνέντευξη όταν ψάχνεις για δουλειά αργότερα. Αλλά ναι, το πουλί έχει πετάξει, δηλαδή... Όλα αυτά έχουν πάει σε άλλα servers και δεν μπορείς να τα σβήσεις. Αναφερόμουν τώρα σε ορισμένες καινούργιες τεχνολογίες που είναι λίγο πολύ... Κοιτάξτε, το Mission Impossible, εγώ δεν είδα κανένα από τα καινούργια έργα, αλλά στην παλιά έκδοσή τους, στην πρώτη έκδοσή τους, στην αρχή κάθε επεισοδίου, είχε μία κασέτα, πώς το λένε, ήχου. Και ο ήρωας έπαιρνε τις οδηγίες. Και στο τέλος έλεγε και τώρα αυτή η κασέτα θα αυτοκαταστραφεί. Πουφ! Και εξαφανιζόταν η κασέτα. Αυτό γίνεται τώρα. Υπάρχουν φωτογραφίες που μπορείς να βάλεις, που ύστερα από 10 επισκέψεις εξαφανίζονται και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, η επίσημη διαγραφή δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα δεν είναι αποτελεσματική. Λέγομαι Σεμερτζής Ιωάννης, είμαι από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Επειδή θέσατε φιλοσοφικά ερωτήματα κυρίως, όχι κάτι παρόμοιο με το υπόλοιπο συνέδριο που μέχρι τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω τη δικιά σας άποψη για το αν η ανθρωπότητα είναι έτοιμη για έναν διαφωτισμό ο οποίος θα πετύχει, πώς να σας το πω, π.χ. εσείς ο ίδιος αναφέρατε ότι ο διαφωτισμός έφερε την Γαλλική Επανάσταση.
και στη συνέχεια πήγε στην αυτοκρατορία του Ναπολέοντα. Περνώντας από την Κιγιωτίνα. Ναι, αυτό ακριβώς. Π.χ. πιο παλιά, στην Ρωμαϊκή Δημοκρατία, πτώση του δικτάτορα έφερε την αυτοκρατορία. Θέλω να σας πω, βλέποντας και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία, με κατέβαση του YouTube, Facebook, και όμως ο Ερντογάν παρέμεινε μια δύναμη στην πολιτική σκηνή. Θεωρείτε ότι η ανθρωπότητα, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν έχει όλη η ανθρωπότητα πρόσβαση στο ίντερνετ ή σε τόση μεγάλη ποσότητα πληροφορίας, είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει σε ένα κύμα, σε ένα τσουνάμι αλλαγής ή θα προκύψει κάτι παρόμοιο με το παρελθόν. Σίγουρα δεν είναι έτοιμη. Δηλαδή, για να πάρουμε το παράδειγμα της Τουρκίας, πως δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, δεν χρειάζεται να είναι κανείς πολιτικός αναλυτής, για να καταλάβει ότι για περίπου 50% του πληθυσμού εκεί, η πρόσβαση στο Twitter και στο Facebook είναι, δεν τους αφορά. Τους αφορά να ζουν καλύτερα και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν βελτιώσει το επίπεδο ζωή τους και αυτός είναι ο καθοριστικός παράγων για τις πολιτικές τους αποφάσεις. Δύο σχόλια. Καθαρά προσωπικά τώρα, δηλαδή. Το ένα είναι αυτό που είπα νωρίτερα για το περιβάλλον. Δηλαδή, νομίζω καθώς οι άνθρωποι αποκτούν μια άλλη ευαισθησία, κάνουν και πράγματα που δεν χαρακτηρίζονται μόνο από το άμεσο συμφέρον τους. Αυτό το δέχονται και οι οικονομολόγοι, δηλαδή ο λεγόμενος αλτρουισμός που επιδεικνύεται συλλογικά. Η προστασία του περιβάλλοντος σε μεγάλο βαθμό είναι πώς το λένε, αλτρουιστικό. Εάν εσύ κες κάτι που είναι ακριβότερο επειδή δεν θέλεις να βρωμήσεις το περιβάλλον, τότε σε κάποιο βαθμό, σε βάθος χρόνου, μπορεί να αρχίσει να γίνεται αυτό. Αλλά το δεύτερο πράγμα που θέλω να τονίσω είναι προς Θεού. Εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι πάμε στο άλλο άκρο που θα επιβάλλουμε στον καθένα να προστατεύει την ιδιωτικότητά του. Δηλαδή αυτές θα πρέπει να είναι προσωπικές επιλογές και δεν είναι διαφέρουν το πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι προσωπικά τους δεδομένα. Υπάρχουν διαφορές εθνικές. Δηλαδή, ο μέσος Φινλανδός είναι πολύ πιο ευαίσθητος για τα προσωπικά του δεδομένα από ότι ο μέσος Ιταλός. Ο Μεσογειακός τα βγάζει όλα έξω, πώς το λένε. Ο Φινλανδός είναι πιο... Οπότε, πρέπει να το σεβαστεί κανείς αυτό. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις ηλικιακές κατηγορίες. Δηλαδή, ευαίσθητη είναι στη μεσαία κατηγορία ηλικίας για τα προσωπικά δεδομένα. Οι πολλοί νέοι τα βγάζουν όλα έξω και ίσως καλά κάνουν σε εκείνη την περίοδο της ζωής τους. Και περιέργως πώς και οι πολύ υπερήλικες. Δεν θέλουν παρέα, δεν θέλουν ιδιωτικότητα. Ακριβώς. Θέλουν exposure. Οπότε, εκεί η προσωπική μου άποψη είναι η τεχνολογία, το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να δίνει την επιλογή. Δηλαδή, ούτε να μας πάρουν φαλάγγι τα Facebook και αυτά και τα άλλα επειδή αυτό εξυπηρετεί το επιχειρηματικό τους πρότυπο, ούτε από την άλλη μεριά να πούμε σώνει και καλά εάν θέλεις να γδυθείς δημοσίως ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Αν θέλεις, να το κάνεις. Αλλά να ξέρεις τι κάνεις. Να δεχτούμε άλλη μία ερώτηση από πάνω. Γεια σας. Λέγομαι Σπύρος Πανός. Είμαι φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα ήθελα να ρωτήσω, είπατε πριν ότι δημιουργήθηκε μια Magna Carta ψηφιακών δικαιωμάτων. Ναι, κάτι έπαθε το μικρόφωνο. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιος
πήρε την πρωτοβουλία αυτή και με ποια κριτήρια έφτιαξε αυτή τη Magna Carta. Και κατά δεύτερον, ποιος θα αναλάβει να προστατεύσει τα ψηφιακά δικαιώματα αυτά και αν θα υπάρχει κάποια θεσμοθέτηση, έχει γίνει κάποια κίνηση, ποιοι άνθρωποι θα αναλάβουν να το κάνουν αυτό, με ποια κριτήρια. Καταρχήν δεν έχει γίνει. Δηλαδή η Magna Carta, όπως εκείνο το χρυσοπίκελτο αυτό, ήταν η αρχική. Αυτό που η πρόσκληση, αν θέλετε, είναι για να δημιουργηθεί μία τέτοια Magna Carta. Αυτό η συζήτηση ξεκίνησε στο Φόρουμ Ψηφιακού Διαφωτισμού το Σεπτέμβριο, όπου μίλησε επ' αυτού ο Tim Berners-Lee, τότε το είχε αποκαλέσει Covenant, αλλά είχε την υποστήριξη σχεδόν όλων που συμμετείχαν και το ανακοίνωσε τώρα σαν Magna Carta, προκαλώντας όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτόν τον βιότοπο, στον ψηφιακό βιότοπο, να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, δεν θα είναι πλέον μία διακήρυξη έτσι σε μία χρυσοπίκυλτη σελίδα. Θα είναι πράγματα, κομμάτια-κομμάτια, που θα κτίσουν αυτή τη Magna Carta. Όπως αυτές οι αποφάσεις που πάρθηκαν πρόσφατα πολιτικές, άλλες επιλογές τεχνολογικές. Και κατά τη γνώμη μου θα είναι μία διαδικασία αναγίγνεσθε. Δεδομένη της φύσης των τεχνολογιών αυτών, από τη στιγμή που γράψεις κάτι κάτω, είναι σχεδόν παροχημένο. Και θα πρέπει να είναι ορισμένες αρχές, οι οποίες κάθε φορά θα επαναδιατυπώνονται, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει το ποια είναι η εξέλιξη μέχρι εκείνο το σημείο. Και με την ελπίδα ότι όντως θα δημιουργηθεί η νέα Magna Carta για τον ψηφιακό διαφωτισμό. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον κύριο Μητακίδη. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους ομιλητές της πρώτης ημέρας. Να σας πω, κλείνοντας, ότι οι φοιτητές ηλεκτρολόγοι της Θεσσαλονίκης έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορούν να ξενυχτούν όλο το βράδυ. Γύρω στις 7 θα πάνε να φάνε μπουγάτσα, η μπουγάτσα με μερέντα που είναι το τελευταίο, ή σουβλάκια στο Σαβίκο, με 8, 9, βαριά 9,5 έρχονται στο μάθημα. Επομένως, αύριο που το συνέδριο ξεκινά στις 10, είστε λίγο πιο χαλαροί. Σας περιμένουμε όλους 10 η ώρα με τις αυριανές, τις εξίσου ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις.